απροετοίμαστα βέβαια, αλλά ο Κύριος θα κάνει χάρη και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ τον Θεό. Αυτό τον καιρό έτσι με έχει συνεπάρει η ιστορία του Ιωσήφ. Μια φοβερή ιστορία που την ξέρουμε όλοι, που πολύ θα θέλαμε να ζήσουμε τη ζωή του Ιωσήφ μετά τα 30. Γνωρίζοντας έτσι αυτή την ιστορία και διαβάζοντας την αυτές τις μέρες, έτσι μου ήρθανε πολλά ερωτήματα. Ποιος από εμάς, ας πούμε, αδικήθηκε όπως αυτός ο άνθρωπος, τόσο πολύ, με τόσο μίσος, με τόσο κακία, από τα ίδια του τα αδέλφια, από το ίδιο του το αίμα. Και είναι πολύ σκληρό όταν αδικείται κάποιος από κάποιον, από τον αδελφό του. Είναι σκληρό μέσα του και εκεί πρέπει να έχεις πολύ υπομονή, πολύ πίστη για να αντέξεις και να σου μετατραπεί όλο αυτό σε αγάπη και σε ευχαριστία προς το Θεό. Αφού τον πήραν τα αδέλφια του, γνωρίζοντας την ιστορία, όταν του συνάντησε και είπανε έρχεται αυτός που βλέπει τα ενύπνια, τον έβαλαν μέσα στο πηγάδι και υπήρχε τόσο απογοήτευση από τον Ιωσήφ. Αντίκρισε την κακία και το μίσος των αδελφών του και αυτοί αμέσως έκατσαν να φάνε και να πιούνε. Και θα έλεγε, πως πούμε κανείς, με τι καρδιά το έκαναν αυτό, να βάζουν τον αδελφό τους μέσα στο πηγάδι. Λέει, το πηγάδι ήταν ξερό, δεν είχε νερό, το αν είχε σκορπιούς, αν είχε φίδια, αν είχε το οτιδήποτε. Και έκατσαν αυτοί οι άνθρωποι να φάνε. Και έρχεται έτσι το ερώτημα πολλές φορές, και μπορείς να πεις, ας πούμε, μήπως έχω αδικήσει κάποιον και εγώ κάθομαι και αναπαύομαι, ας πούμε, σε όλα αυτά που μας προσφέρει ο Κύριος, τα εκκλησιαστικά, τα οικογενειακά, μήπως υπάρχει, ας πούμε, κάποια αδικία σε κάποιον που αδίκησες, είτε με λόγο πικρό, είτε με μία συμπεριφορά, με μία στάση που δείχνεις απέναντι στον αδελφό σου. Και κάθεσαι και τρως και πίνεις έτσι, χωρίς να ελέγχεις τον εαυτό σου και χωρίς να αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να σκεφτούμε και να σκεφτείς ότι, να σκεφτώ αυτή την κουβέντα που είπα στον αδελφό μου, τη στάση που του δείχνω, τη συμπεριφορά που έδειξα, αν τον έριξα μέσα σε ένα πηγάδι και ο αδελφός από εκεί έχει εγκλωβιστεί και δεν μπορεί να βγει. Ο Θεός, αδελφοί, είχε ένα έργο με αυτόν τον άνθρωπο. Ήτανε παιδί του Ιακώβ, ο γιος του Ισραήλ, εγγονός του Αβραάμ, και να είναι μέσα σε ένα πηγάδι, να αδικείται από τα αδέλφια του, με μίσος και κακία, μετά να πουλιέται, να αδικείται από την οικογένεια του Πετεφρή, από τη γυναίκα του, ύστερα να μπαίνει στη φυλακή. Όλη η διαδρομή του να αδικείται. Και ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τον ευόδωνε σε ό,τι έκανε και είχε την πίστη του στο Θεό. Ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει. Στον Θεό των πατέρων του. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Η γενιά του
από τη γενιά του εργάστηκε ο Θεός, ο πατέρας του, ο παππούς του, ο προπάππους του, και έτσι δεν ήξερε τι σχέδιο έχει ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτός υπέμεινε και ο Θεός τον εργάστηκε, και όταν ήρθε η ώρα, αυτή της εξουσίας, θα μπορούσε να σταθεί και να τους φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ο Θεός τον είχε ντύσει με τόση αγάπη και σπλαγνικότητα και δεν χρησιμοποίησε ούτε την απειλή, ούτε το μίσος, ούτε την κακία, αλλά το έργο του Θεού φανερώθηκε μέσα στην καρδιά του και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι το βλέπουμε εμείς, δεν είναι εύκολο όταν έρχεσαι σε αυτή τη θέση που πέρασε τόσα πολλά, ήρθε στην απόλυτη ευλογία, στην απόλυτη εξουσία, τον ευλόγησε πραγματικά ο Θεός, και άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, και θα μπορούσε να έχει μέσα στην καρδιά του την εκδίκηση. Όμως ο Θεός βλέπουμε πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος το πόσο έργο είχε μέσα στην καρδιά του από το Θεό. Στα παιδιά του Θεού δεν ταιριάζει άλλο ένδυμα από αυτό το ένδυμα που μας έδωσε ο Χριστός, ο Ιησούς μας Χριστός. Βλέπουμε τον Γεζή να είναι δούλος, να είναι υπηρέτης και να ζηλεύει ενδυμασίες άλλων χωρών που δεν θα του τέριαζαν, που δεν θα τις φορούσε ποτέ. Μια ενδυμασία που δεν θα του τέριαζε σε αυτό που ήταν, γιατί ήταν δούλος. Και εκείνες οι ενδυμασίες ήταν με ευπρέπεια να είναι κάποιος, ας πούμε, σε μία ωραία θέση. Δεν ταιριάζει σε έναν δούλο η υπερηφάνεια. Σε τι είναι υπερηφανευτή. Δεν ταιριάζει το κοσμικό φρόνημα, γιατί ο Θεός μας δίνει το ένδυμά Του, το ένδυμα της ταπείνωσης, και δεν ταιριάζει στα παιδιά του Θεού είτε να φάνε από τα εδέσματα του κόσμου, είτε να φορέσουν από τα ενδύματα του κόσμου που προσφέρει αυτός ο κόσμος. Και εκείνο ο αγώνας μας και εκείνη η πάλη μας, το να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ από μικρό παιδί γνώρισα τον Ιησού Χριστό. Θυμάμαι γύρω στα 4-5 είχε πιστέψει η θεία μου η Ειρήνη. Πολλοί παλιοί αδελφοί θα την ξέρατε. Αμήν. Ήταν η αδελφή της μητέρας μου. Εγώ βρήκα έτοιμα τα πράγματα. Μου μίλησε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μου είπε 5 πράγματα. Μου είπε ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη να σταυρωθεί, να πληρώσει τις αμαρτίες μας και θα έρθει να μας πάρει και μας χτίζει τη Βασιλεία Του. Αυτό μπήκε μέσα έντονα μέσα στην καρδιά μου πάρα πολύ. Ήμουν πολύ μικρός. Και βέβαια δέχτηκε και η μητέρα μου τον Χριστό, και γιατί η μητέρα μου είχε άλλα 9 αδέλφια, μεγάλο το σόι, μεγάλη συγγένεια. Ήταν αυτή που δέχτηκε μετά από τη θεία μου. Της είχε μιλήσει ο αδελφός ο Γιώργος Μικελόπουλος. Τότε είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο και σπουδαίο στον πύργο. Είχε έρθει ο αδελφός εκεί στους δικούς μου
στον τότε, ας πούμε, καταβλισμό Ρωμά που ήμασταν στον πύργο. Είχε μιλήσει σε όλη τη συγγένειά μου ο αδελφός και αυτή που άκουσε ήταν η θεία μου. Αυτή που δέχτηκε με το γιο της, το Γιαννάκη. Θα προσευχόμαστε για αυτόν τον αδελφό, αδελφή, για τον Γιάννη. Και έτσι, αφού μου μίλησε η θεία μου, την αγαπούσαμε πολύ εμείς τη θεία μου, βλέπαμε κάτι ξεχωριστό, βλέπαμε το φως του Ιησού Χριστού επάνω της, πραγματικά. Μας μάθαινε, ήταν τελείως αγράμματη και μας μάθαινε εδάφια από την Αγία Γραφή και τα έλεγε έτσι όπως είναι του Βάμπα, καθαρά, γιατί όταν τα βρήκα κι εγώ και έλεγα το θαύμα σε αυτό το πράγμα και έλεγα πόσα γράμματη η γυναίκα να ξέρει τόσα εδάφια και τη ρωτούσα πολλές φορές πού το λέει αυτό το εδάφιο και θυμότανε και τα ήξερε όλα κατά γράμμα. Έτσι κι εγώ στην πορεία μου, αφού πίστεψα στον Χριστό, ο πατέρας μου δεν πίστευε, είχαμε μία δυσκολία. Ήμασταν τότε στο Περιστέρι, 86-87, μέναμε στο Περιστέρι και ο πατέρας μου μουσικός και μας έπαιρνε η θεία μου και πηγαίναμε στην Κεντρική και εκεί γνωρίσαμε τα πράγματα του Θεού. Στην πορεία μετά ο πατέρας μου, όταν έγινε εγώ 10 ετών, πίστεψε και αυτός, είχε ακούσει από τον... η μητέρα μου από τον αδελφό του Λουίνα λέει, αν έχεις άπιστο άντρα, άπλωσε γραφές μέσα στο σπίτι, στο παράθυρο, στο τραπέζι, στο κομοδίνο. Και έτσι το έκανε η μάνα μου αυτό. Πράγματι, υπήρχαν γραφές, σημειολόγια, έτσι μέσα στο σπίτι. Και μία μέρα ο πατέρας μου έφυγε από εδώ, από την Αθήνα. Πήγαινε στην Κυπαρισία για δουλειά και μπήκε μέσα στο σπίτι, στον πύργο και βλέπει μια γραφή στο κομοδίνο και τη βάζει στην τσέπη του. Και πάει στη δουλειά και αρχίζει να διαβάζει και εκεί πηγαίνοντας στη δουλειά κάποιος του λέει «Εσύ κάτι έχεις», λέει, «κάτι έχει αλλάξει το πρόσωπό σου». Και ο πατέρας μου δεν το κατάλαβε βέβαια αυτό. Και ήρθε από εκεί, έφυγε από τη δουλειά, ήρθε στην Αθήνα, μέναμε τότε στον Μπουρνάζι και λέει, φώναξε τη θεία μου και λέει ότι θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Έτσι τότε η θεία μου έφερε έναν αδελφό, του μίλησε και έτσι πήρε την απόφαση και αυτός να ακολουθήσει τον Χριστό. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος της νύχτας, με όλα τα σχετικά που έχουν να κάνουν με τη νύχτα, ποτό, τσιγάρα κτλ. Ήταν γεμάτος με πολλά πάθη και τον ελευθέρωσε ο Κύριος, γιατί μας άκουσε, προσευχόμασταν, μας έλεγε η θεία μου, αν προσευχηθείτε, ο Θεός μπορεί να σας ακούσει και ο πατέρας σας να πιστέψει. Και έτσι έγινε, αδελφοί, πίστεψε και ο πατέρας μου, μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, ένας-ένας μετά βαφτιζότανε. Έχω και τρεις αδελφές μεγαλύτερες από μένα, οι οποίες πιστέψανε και αυτές, πιστέψαμε οικογενειακώς και βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο όλοι, με τη χάρη του Θεού. Μεγαλώνοντας μετά, μπαίνοντας στην εφηβεία, εκεί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Εμένα μ' άρεσε η Εκκλησία, μ' άρεσε ο Λόγος του Θεού, αλλά έτσι με τράβαγαν κάποια πράγματα του κόσμου. Με τράβαγε πάρα πολύ η μουσική και δεν μπορούσα να την βγάλω έξω από την καρδιά μου. Δεν απομακρύνθηκα ποτέ από την Εκκλησία, αλλά υπήρχαν πράγματα μέσα στη ζωή μου που έπεσα, αμάρτησα,
και ήθελα πάντα την επιστροφή προς τον Κύριό μου. Ήξερα ότι είναι λάθος, αλλά και μέσα μου όταν έχεις το Πνεύμα του Θεού πρέπει ελέγχεσαι και δεν αναπάβεσαι, δεν έχεις χαρά μέσα σου. Και έτσι αυτό με τη μουσική με βασάνιζε πάρα πολύ και κάποια στιγμή μπήκε μέσα στην καρδιά μου να ασχοληθώ με τους στίχους, να γράφω στίχους και μουσική, να μελοποιώ το στίχο. Και αρχίζω να ασχολούμαι με αυτό, να δίνω πολύ χρόνο σε αυτό, το μυαλό μου να είναι συνέχεια εκεί και να γράφω στίχους που πραγματικά είχαν, ας πούμε, απήχηση και είχα στόχο να φτάσω κατά κόσμο κάποιους, ας πούμε, μουσικούς και στιχουργούς. Τα είχα κατοχυρώσει. Μέσα μου υπήρχε ο έλεγχος του Θεού πολύ έντονα και ήρθε η ώρα του στρατού και λέω τώρα έτσι τα πράγματα αλλάζουν, γίνονται πιο σοβαρά προς την πορεία της ζωής και λέω Κύριε θέλω στο στρατό να είσαι μαζί μου. Είχα κατοχυρώσει αυτά, αδερφοί, αυτά τα τραγούδια και είχα, επειδή και ο πατέρας μου ήταν μουσικός, είχα έτσι να μπω σε αυτό το σύστημα τις ευκαιρίες, ας το πούμε, που δεν είναι ευκαιρίες και τις ευκολίες να μπω μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και ο Θεός με φύλαξε πραγματικά από αυτό. Και πάω στον Κύριο κλαίγοντας, γιατί πιεζόμουν μέσα μου και του λέω Κύριε εγώ στα φέρνω αυτά και τα σκίζω. Δεν θέλω ξανά να ασχοληθώ με αυτό, θέλω να είσαι μαζί μου στο στρατό και να σε ακολουθήσω. Και αδελφοί, ό,τι του ζήτησα μέσα στην προσευχή μου, ο Κύριος το έκανε. Ο στρατός μου έκανε πάρα πολύ καλό. Η παρουσία του Θεού ήταν πολύ έντονη πάνω μου. Το Πνεύμα του Θεού συνεχώς να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο και να έχω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να αντιστέκομαι σε οτιδήποτε. Και εκεί με εργάστηκε πάρα πολύ ο Κύριος. Ήρθε μέσα στο μυαλό μου όλο το παρελθόν μου και έλεγα Κύριε, τι έκανα εγώ για Σένα. Τι έκανα εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι χαμένα χρόνια. Ναι, μπορεί να είσαι στην Εκκλησία, αλλά το πώς είσαι μέσα στην Εκκλησία. Και βγαίνοντας έξω από το στρατό, απολύθηκα. Ήθελα να πάρω απόφαση πραγματικά, αδερφή, να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου και να τα αφήσω όλα. Πραγματικά να μην ταλαντεύομαι, να μην είμαι και στον κόσμο και στην Εκκλησία, γιατί αυτό μας κουράζει, κουράζει την ψυχή και έτσι πήρα και εγώ την απόφαση αυτή και ευχαριστώ τον Θεό που είμαι μέχρι σήμερα. Και έτσι άρχιζε αυτό το πράγμα ο εχθρός, να μην το θέλει βέβαια, και να μου βάζει πολλά πράγματα στο μυαλό. Αυτό που ήρθε μέσα μου μετά, αφού ήθελα να ακολουθήσω τον Χριστό, ήρθε ένα πράγμα μέσα στο μυαλό μου, αδελφοί. Δεν μπορώ έτσι να το εξηγήσω. Βιαζόμουνα τι θα κάνω. Πρέπει να... Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα με το Θεό. Δεν είναι κάτι που θα το πάρεις έτσι απερίσκεπτα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα με το Θεό και πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο
αυτόν που ξέρεις, το Λόγο του Θεού. Υπήρχε πολύ έντονος έλεγχος μέσα μου, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτός ο έλεγχος μέσα μου. Άρχιζα και σηκωνόμουν τα βράδια, έκλαιγα στον Κύριο, μπήκε πολύ μετάνοια μέσα μου, πολύ επιστροφή προς τα πράγματα του Θεού. Αισθάνθηκα για κάποια στιγμή, αδελφοί, την απόρριψη, πώς είναι, δεν ξέρω, ίσως φανεί, ας πούμε, περίεργο, αισθάνθηκα πώς είναι η κόλαση να σε απορρίπτει ο Θεός, και αυτό ήταν πολύ φρικτό, και άρχισε έτσι να ζητάω τον Κύριο, να τον ζητάω μέρα και νύχτα, και να κάθομαι και να κλαίω στην προσευχή, να μην ξέρω τίποτα άλλο, να είμαι, να διαβάζω το Λόγο και να προσεύχομαι. Και έτσι ο Κύριος μου έδωσε... Είχα προσπαθήσει πολλές φορές να γράψω ύμνους, αλλά δεν μπορούσα, γιατί υπήρχε μέσα στην καρδιά μου το κοσμικό φρόνημα. Και εκεί που προσευχόμουν, ήρθε ένας ύμνος στα χείλη μου και έλεγε... Τώρα στη γη μπορεί να λες, αμέτρητες φορές να κλαις, απεριόριστα να κάνεις προσευχές, μα μην ξεχνάς ποιος ο σκοπός, γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός και τι υπόσχεση μας έδωσε Αυτός. Στον ουρανό θα σκουπιστούν τα δάκρυά μου, στον ουρανό θα ανανεκλάλει τη χαρά μου, στον ουρανό θα είμαι συγκάτοικος μαζί με τον Χριστό. Και υπάρχει αυτός ο ύμνος, έχει γραφτεί. Και έτσι αυτά τα λόγια σας τα είπα, αδελφοί, γιατί ήταν βίωμα της ζωής μου, αυτό που ζούσα. Ευχαριστώ τον Θεό, έτσι μου έδωσε και άλλα πράγματα ο Κύριος και άλλους ύμνους που με τη χάρη του Θεού έτσι υπήρχε μια ευλογία. Στην πορεία μετά παντρεύτηκα, έχω 3 παιδάκια. Και με τη χάρη του Θεού θέλω να προσευχόσαστε για τη σύζυγό μου, ο Κύριος να κάνει θεραπεία και επιστροφή και να μας ετοιμάσει για την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Δοξασμένο το όνομά του.